Καλησπέρα σε όλους τους φίλους του Ptolemeo.gr. Σήμερα συνομιλούμε με ένα καλό φίλο συντοπίτη μας από την Πτολεμαϊδα που ζει στη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών, το Θανάση το Τζιάρα. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, Αντώνη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ήθελα να μιλήσουμε γιατί μου είπες κάτι εντυπωσιακό. Μου είπες... Και ήθελα να μιλήσουμε στα πλαίσια του ότι εμείς γενικώς συζητούμε με φίλους που ζουν μακριά από την πατρίδα, ειδικά και μέσα στον κορονοϊό και μας μεταφέρουν εικόνες. Απλά με εντυπωσίασε να πούμε ότι είσαι 25-26 ετών και εμβολιάστηκες ήδη προημερών και επειδή είναι στην συζήτηση, τη δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα ο χρόνος των εμβολιασμών, το πότε θα... έρθει η σειρά μας που λέμε το πότε θα εμβολιαστεί σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού. Εμένα με εντυπωσίασε το ότι ένας 25χρονος στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει έρθει η σειρά του ήδη, άρα και μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Οπότε με αυτή την αφορμή, πες μας καταρχάς πώς είναι η διαδικασία του εμβολιασμού στις Ηνωμένες Πολιτείες, πώς ήρθε η σειρά σου και αν υπάρχει επάρκεια εμβολίων στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Ναι, πολύ καλή ερώτηση. Εδώ πέρα, ναι, ουσιαστικά, εδώ πέρα δεν τα κάνει το κράτος τόσο πολύ, τα αφήνουν περισσότερο στις πολιτείες, λόγω μεγέθους και κλίμακας, οπότε οι πολιτείες και στις μεγάλες πόλεις, οι δήμοι των πόλων έχουν να κάνουν με τα εμβόλια. Οπότε, όταν έρθει η σειρά σου και είσαι σε μια ομάδα πληθυσμιακή που μπορεί να κάνει το εμβόλιο, υπάρχει μια ιστοσελίδα που μπορείς να πας να γραφτείς και σε ειδοποιούν οι ίδιοι, τηλεφωνικώς, με email κτλ. Προς το παρόν εδώ πέρα, ναι, μετά από τα μέσα του Απριλίου, μετά από τις 14-15 Απριλίου, όλοι άνω των 16, ασχέτως ας πούμε, ιατρικού, ιστορικού κτλ. Μπορούν να γραφτούν και να κάνουν το εμβόλιο. Έτσι κι εγώ, ας πούμε, ήρθε η σειρά μου, κανονικά όπως με τους άλλους, και έκανα την πρώτη δόση, Pfizer, οπότε ακόμα περιμένω για να κάνω τη δεύτερη. Θα κάνω τη δεύτερη μου δόση σε 2 εβδομάδες περίπου, δηλαδή. Ναι. Υπάρχει ηλικιακή προτεραιοποίηση? Υπήρχε στην αρχή, αλλά τώρα υπάρχουν περισσότερα εμβόλια. Υπάρχει περισσότερη προσφορά από ό,τι υπάρχει ζήτηση, ας πούμε, για τα εμβόλια. Οπότε πλέον δεν χρειάζεται καν να κάνεις ραντεβού. Μπορείς απλά να πας σε ένα κέντρο, ας πούμε, εμβολιαστικό και να κάνεις ένα εμβόλιο. Υπάρχει πραγματικά υπερπροσφορά, οπότε ναι, δεν χρειάζεται. Στην αρχή υπήρχε προτεραιότητα κανονικά, ηλικιακή ή ανάλογα με το ιατρικό ιστορικό. Ωραία. Υπάρχει προφανώς πολύ μεγάλη παραγωγή αυτή τη στιγμή των εμβολίων εκεί? Ναι, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή, γιατί νομίζω στην αρχή είχαν κάποια προβλήματα με πρώτες ύλες. Γι' αυτό έχει καθυστερήσει και στην Ευρώπη, νομίζω, το ίδιο, από τις ίδιες εταιρείες. Τώρα υπάρχει πραγματικά, ναι, πολύ μεγάλη παραγωγή. Ήταν και το Johnson & Johnson που για καμιά εβδομάδα, 10 μέρες, το κρατήσανε σε παύση λόγω κάποιων περιστατικών με θρομβώσεις. Αλλά και αυτό, 9 εκατομμύρια, νομίζω, δόσεις που είχαν μείνει στην άκρη, είναι και αυτές πλέον διαθέσιμες. Αλλά ναι, γενικά πάνω από το μισό κομμάτι του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί στην Αμερική. Πάνω από το 50% του πληθυσμού? Ναι, ναι. Το υπόλοιπο 50% λόγω χρόνου, δηλαδή δεν έφτασε ο χρόνος και είναι θέμα χρόνου να εμβολιαστεί, ή υπάρχει πληθυσμός και στην Αμερική που δεν επιθυμεί να εμβολιαστεί, όπως υπάρχει και ένα μικρό τμήμα στην Ελλάδα? Ναι, αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό είναι όντως. Σίγουρα υπάρχει κόσμος που δεν πάει να εμβολιαστεί γιατί φοβάται, ας πούμε, ή δεν πιστεύω ότι θα το βοηθήσει. Πολλοί κόσμοι, νομίζω, έχει συνηθίσει και την όλη, ας πούμε, κατάσταση με την καραντίνα και τα λοιπά, οπότε λέει, δεν βαριέσαι, θα το κάνω σε 2-3 εβδομάδες, ας πούμε, απλά δεν πάει να το κάνει. Αλλά ναι, τώρα νομίζω με τόση προσφορά και στην Ευρώπη αυτό θα φανεί σιγά-σιγά, θα φανεί και ότι υπάρχει κάποιο κομμάτι του πληθυσμού που δεν θέλουν να το κάνουν. Ναι. Οι λεγόμενοι αρνητές που τους βλέπουμε στην Ελλάδα υπάρχουν παντού, έτσι? Παντού υπάρχουν, ναι. Παντού. Ωραία, άρα το πρόβλημα εμβολιασμού προχωράει. Οι προηγούμενες ηλικίες από τη δική σου γενιά το κάναν κανονικά? Ναι, βέβαια.
Βέβαια, κανονικότητα. Έχουν ολοκληρωθεί, θέλω να πω. Ναι. Αυτοί που πήγανε και αυτοί που γραφτήκανε και αυτοί που το θέλησαν, σίγουρα μπορούν να το κάνουν κανονικά. Βέβαια. Ωραία. Τώρα, εσύ είσαι ένας εργαζόμενος, να πούμε ότι εργάζεσαι στις τηλεπικοινωνίες, είσαι αναλυτής δεδομένων σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία εκεί στη Φιλαδέλφια. Ποιοι το δικαιούνται το εμβόλιο στην Αμερική? Το δικαιούνται όλοι. Ασχέτως του αν είσαι Αμερικανός πολίτης ή όχι, μπορείς να το κάνεις. Πλέον δεν υπάρχουν και ιατρικά, ας πούμε, δεν έχει να κάνει με το ιατρικό ιστορικό ή την ηλικία, πλέον το δικαιούνται όλοι. Όλοι οι εργαζόμενοι, όλοι ασφαλισμένοι, ας πούμε. Πλέον μπορείς, όλοι και οι ανασφάλιστοι μπορούν να το κάνουν. Συνήθως, ναι, αν ήταν για κάτι άλλο, νομίζω, ίσως να ήταν διαφορετική η κατάσταση, αλλά λόγω της πανδημίας και του επείγοντος, ας πούμε, ναι, μπορούν να το κάνουν όλοι. Ωραία. Και ένα τελευταίο να κλείσουμε το εμβολιασμό πριν πάμε στα πιο σημαντικά της καθημερινότητας. Όχι ότι ο εμβολιασμός δεν είναι σημαντικό, αλλά άλλο είναι το νόημα του πώς περνάτε εσείς και τα λοιπά. Νομίζεις ότι θα τελειώσει γρήγορα συνολικά ο εμβολιασμός, όλη η διαδικασία στις ΗΠΑ? Θέλω να πω, εδώ υπάρχει μια κουβέντα για τον τουρισμό, πότε θα μπορείς να υπάρχει μια ασφάλεια στις μετακινήσεις, πότε θα ολοκληρωθεί τέλος πάντων ο εμβολιασμός. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για το πότε θα ολοκληρωθεί? Αυτό είναι δύσκολη ερώτηση. Ναι, η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που όλοι μπορούν να το κάνουν και δεν χρειάζεται καν ραντεβού, θεωρητικά μπορεί να τελειώσει όλο το πράγμα πολύ σύντομα. Νομίζω το βασικό είναι αυτό που λέγαμε πριν, τι θα γίνει με τους αρνητές. Και μετά είναι και θέμα, okay, ας πούμε για το πρώτο κομμάτι, για την πρώτη φάση του εμβολιασμού, έστω ότι τελειώσει, τώρα μάλλον θα χρειαστεί να γίνει και μια δεύτερη φάση εμβολιασμού. Δηλαδή μέχρι και τα εμβόλια δύο δόσεων, νομίζω συζητάνε για επαναληπτικές δόσεις κτλ. Αλλά ναι, για το άνοιγμα των μετακινήσεων και του τουρισμού, νομίζω δεν θα είναι μερικοί μήνες ίσως και λιγότερο. Ναι. Ωραία. Να πάμε τώρα σε αυτά. Πώς είναι η κατάσταση εκεί, πώς είναι η ζωή σας με δεδομένο ότι έχουν προχωρήσει αρκετά οι εμβολιασμοί? Ξέρουμε ότι στις ΗΠΑ κάποια πράγματα ήταν μόνιμα ανοιχτά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά με το δεδομένο ότι έχετε προχωρήσει περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στους εμβολιασμούς, πώς είναι η ζωή? Κυκλοφορείτε έξω, υπάρχουν περιορισμοί, μένετε ακόμα σπίτι, η ψυχολογία του κόσμου, όλα αυτά, η ζωή σας, η καθημερινότητά σας? Νομίζω πέρα από τους πρώτους 1-2 μήνες που ήταν όλοι λίγο πιο ψαρωμένοι, ας πούμε, να το πούμε και έτσι, από εκεί και πέρα όλα είναι στο χέρι του καθενός, δεν επιβάλλονται μέτρα, προτείνονται κάποια μέτρα, προτείνεται, ας πούμε, κάποιες συμπεριφορές. Όλοι, ας πούμε, ενθαρρύνονται και να φοράνε μάσκες και να κρατάνε τις αποστάσεις τους. Τώρα, εντάξει, για συγκεκριμένα μέτρα εννοείται δεν μπορείς να φας, ας πούμε, σε εστιατόρια μέσα ή μπορείς να φας σε περιορισμένο ποσοστό, αλλά και αυτό μπορείς να το, ας πούμε, το ξεπεράσεις με τραπέζια έξω κτλ. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν αλλάξει πολλά, γιατί έχουν αλλάξει, ας πούμε, άμα είσαι από τους θαραλέους και μέχρι και στην αρχή θέλεις να βγεις έξω, μπορείς να κάνεις σχετικά ό,τι θέλεις. Βέβαια, ναι, ας πούμε, πράγματα όπως ποδοσφαιρικοί αγώνες και τα λοιπά, ναι, αυτά όλα έχουν σταματήσει, και οι συναυλίες, αυτά όλα έχουν σταματήσει. Αλλά επανέρχονται σιγά σιγά. Ειδικά άμα έχεις και πιστοποιητικό εμβολιασμού, νομίζω θα επιτρέπεται είσοδο σε πολλά πράγματα. Όχι προς το παρόν, αλλά ίσως στους επόμενους 2 μήνες. Άρα μπορείς να πει κανένας ότι στους επόμενους 2 μήνες πάμε για μια κανονικότητα που στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αργήσει ακόμα? Ναι, δεν είναι νομίζω. Είναι πολύ ρεαλιστικό, ισχύει. Αισθάνεστε εσείς ασφαλείς? Είναι περίεργο, γιατί νομίζω μέχρι να κάνεις και τη δεύτερη δόση και να περάσεις και μια εβδομάδα, δύο, και οι γιατροί λένε ότι δεν είσαι απολύτως προστατευμένος. Εδώ πέρα νομίζω το βασικό είναι ότι και ο κόσμος έχει αρχίσει να προσέχει λιγότερο. Οπότε πρέπει να προσέχεις λίγο και τους γύρω σου κτλ. Ναι. Αλλά ναι, υπάρχει μεγαλύτερη σιγουριά, και να ξέρεις ότι οι μισοί έχουν εμβολιαστεί είναι πολύ σημαντικό, σίγουρα. Ωραία.
Μαθαίνεις, φαντάζομαι, τι γίνεται στην Ελλάδα. Σίγουρα παρακολουθείς. Βεβαίως. Πώς τα βλέπεις αυτά σε σύγκριση και μετά όσα ζεις εκεί? Είναι δύσκολες συγκρίσεις. Εντάξει, σίγουρα νομίζω εδώ πέρα στην αρχή άρχισαν να πάρουν μέτρα πάρα πολύ καιρό και άφησαν πολύ το πράγμα να ξεφύγει. Στην Ελλάδα ήταν διαφορετικά, νομίζω το προλάβανε πιο νωρίς. Εντάξει, τώρα νομίζω όπως προχωράει το πράγμα, η μόνη λύση είναι το εμβόλιο. Δυστυχώς, όποια μέτρα και να πάρεις, είναι δύσκολο να βρεις τα σωστά πράγματα να κάνεις, τους σωστούς συνδυασμούς και ποια κομμάτια της οικονομίας να ανοίξεις και πότε, πώς να περιορίσεις τους ανθρώπους, πώς να ανοίξεις τα σχολεία, τις επιχειρήσεις. Αυτά είναι λίγο δύσκολο να τα χειριστεί κανείς. Οπότε νομίζω η μόνη λύση είναι τα εμβόλια. Γενικά, ναι, εδώ πέρα άφησαν πάρα πολύ πράγμα να ξεφύγει, υπήρχαν πάρα πολλοί θάνατοι και επειδή δεν επιβάλλανε σε όλη τη χώρα μέτρα και το αφήσανε στο χέρι των πόλεων ή των πολιτιών. Μήπως δεν υπήρχε και με το κεντρικό κράτος, με την κεντρική κυβέρνηση, δεν υπήρχε και συνεννόηση που θα έπρεπε ανάλογα με την κάθε πολιτεία? Ακριβώς, δεν υπήρχε συνεννόηση, έγινε πολιτικό θέμα αντί να γίνει θέμα δημόσιας υγείας. Υπήρχαν κόντρες προσωπικές και πολιτικές, οπότε αφέθηκε λίγο. Ναι. Και μετά υπάρχει και το μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που είναι, είπαμε, και οι αρνητές και τα λοιπά, οπότε υπάρχουν δηλαδή συγκεκριμένες πολιτείες που αυτό το κομμάτι του πληθυσμού δεν είναι μειονότητα. Οπότε εκεί τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά, ας πούμε, όπως στη Φλόριντα και σε κάποιες άλλες νότιες πολιτείες. Λένε πολλοί ότι πιθανόν να επηρέασε και το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών ο κορονοϊός, έτσι δεν είναι? Τουλάχιστον ήταν στην ατζέντα. Σίγουρα. Δεν ξέρω αν το παρακολούθησες. Παρακολούθησα τις εκλογές. Σίγουρα, εντάξει, σίγουρα ο Τραμπ έχασε πάρα πολύ από τον κακό χειρισμό λόγω του κορονοϊού. Εντάξει, τα θύματα είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Ήταν από τα βασικά πράγματα. Ωραία. Και κάτι τελευταίο. Ξέρω ότι δεν είσαι ειδικός, αλλά ανεξάρτητα από την επιβολή των μέτρων, πιστεύεις ότι το σύστημα υγείας εκεί άντεξε, ανταπεξήλθε τέλος πάντων στο ρόλο που είχε να αντιμετωπίσει? Νομίζω το σύστημα υγείας από μόνο του σε τέτοιες περιπτώσεις θέλει παντού μια εξτρά βοήθεια. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα νοσοκομείο που να έχει κλίνες εντατικής θεραπείας, ας πούμε, τόσες πολλές για να χειριστεί όλο το φόρτο. Δηλαδή, λογικά θα θυμάστε και εσείς το πρώτο διάστημα στη Νέα Υόρκη, τι γινόταν και τα λοιπά. Εντάξει, το σύστημα άντεξε κατά μία έννοια. Σίγουρα βοήθησε πολύ και ο στρατός που έφερε, ας πούμε, εκτάκτως κάποιες μονάδες. Γενικά νομίζω όλα τα συστήματα υγείας έχουν πολλά να μάθουν από το πώς εξελίχθηκε η κατάσταση με τον κορονοϊό και να είμαστε, ας πούμε, και πιο έτοιμοι στο μέλλον. Ωραία. Εύχομαι να χαλαρώσουν τα πράγματα, να ηρεμήσουν όλοι και πραγματικά να ζήσουμε τις παλιές καλές στιγμές. Και στα υπόλοιπα παιδιά που είχαμε συζητήσει για αυτό το θέμα από διάφορες πόλεις του κόσμου, έτσι, φίλους των Λεμαϊδιώτες, σε όλους είπα και θα πω και σε σένα να σε δούμε και σύντομα στην Ελλάδα, να τα πούμε για από κοντά. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία. Εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά και ελπίζω και να τα πούμε πολύ πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Να είσαι καλά.